Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες. Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για τη μεγάλη τιμή που μου έκαναν να είμαι ένας από τους ομιλητές. Να ευχαριστήσω και να συγχαρώ όλους εσάς για τη συμμετοχή και την παρουσία σας σε αυτή τη μεγάλη εκδήλωση συγκέντρωση. Συγκέντρωση που δείχνει με ξεκάθαρο τρόπο την πρόθεση, θέση, θέληση και απόφαση όλων μας, κυρίως όμως των ίδιων των κατοίκων της περιοχής, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να σταθούμε απέναντι στις εξελίξεις που δρομολογούνται. Δεν έχουμε το δικαίωμα να επιτρέψουμε η περιοχή να γίνει ένα νέο αμερικανο-ανατολικό ορμητήριο πολέμου και στόχος απαντητικών πληγμάτων που θα πρέπει να αγωνιστούμε να αποθέψουμε μια τέτοια εξέλιξη. Η τεκμηριωμένη φόβη σας και η δικαιολογημένη αγωνία σας για τις εξελίξεις στην περιοχή οδήγησαν προφανώς στη σημερινή εκδήλωση συγκέντρωση. Ένα ακόμα αγωνιστικό βήμα απάντησης, αντίστασης, αντεπίθεσης, ανατροπής. Δεν μπορεί ο οποιοσδήποτε να μην χαιρετήσει την αγωνιστική έκφραση της δυναμικής αντίθεσης όλων σας που εκφράζεται με αυτόν τον μαζικό τρόπο. Φίλες και φίλοι, ορισμένοι από εσάς, λόγω της ιδιότητάς μου, πιθανότατα να αναρωτηθήκατε τι ζητάει λίγο στο παζάρι. Δηλαδή, τι δουλειά έχει ένα πρώην στέλεχος των ενόπλων δυνάμεων σε μια τέτοια εκδήλωση. Η επαγγελματική ενασχόληση για πάνω από 35 χρόνια με τα θέματα της άμυνας, αλλά και θέματα του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κατ' επίφαση λεγόμενων διμερών ή πολυμερών αμυντικών συμφωνιών, οδήγησαν τα βήματά μου, όπως και αρκετών άλλων συναδέλφων, στο δρόμο του κινήματος ειρήνης. Αποτελεί λοιπόν χρέος, καθήκον, να καταθέσουμε τα ελάχιστα ψήγματα της γνώσης που αποκτήσαμε, προκειμένου μετά την αξιολόγησή τους, να τα ετάξετε στη βαρέτρα σας για την ενίσχυση του αγώνα εναντίον της εγκατάστασης και παρουσίας των Αμερικανων-Ανατολικών στην Αλεξανδρούπολη, τις άλλες περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και σε όλη την επικράτεια. Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Για σχεδόν 70 χρόνια, δηλαδή από την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ, όλες οι αστικές κυβερνήσεις περπατάνε χέρι-χέρι με τις ΗΠΑ για να εξυπηρετήσουν τους τάχα κοινούς στρατηγικούς στόχους, αλλά που στην ουσία εξυπηρετούν τους στόχους των ΗΠΑ. Ο χρόνος είναι περιορισμένος για να αναπτύξει κάποιος το ιστορικό των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τα αρνητικά αποτελέσματά τους. Γι' αυτό, απλά να υπενθυμίσω ότι στις 6 Νοεμβρίου του 1990 τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία αμοιβαίας τάχα μου αμυντικής συνεργασίας μεταξύ της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών. Της συμφωνίας δηλαδή για τις βάσεις που όλα έφευγαν και όλα εδώ ήταν. Είναι και συνεχώς αυξάνονται. Η οποία είχε διάρκεια ένα χρόνο, το οποίο κράτησε 20 ολόκληρα χρόνια. Για να πάμε τώρα στην καινούργια συμφωνία, που τάχα ήταν για 5 χρόνια, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει τέλος. Πάντα οι κυβερνήσεις βρίσκουν τον κατάλληλο περιτύλιγμα για να κρύψουν την πραγματικότητα από το λαό και να χρυσώσουν το χάπι. Γυρνώντας το σήμερα για να δείξω ότι όλες οι αστικές κυβερνήσεις τραβάνε τον ίδιο δρόμο και η μία συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε η προηγούμενη, παραθέτω αποσπάσματα την ομιλία του πολύ δραστήριου πρέσβη των ΗΠΑ, Πάγιατ, στο συνέδριο του Οικόνομης το 19, περιγράφοντας τι ανέμεναν οι ΗΠΑ από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, επιταχύνοντας πάνω στον δρόμο που έστρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Έλεγε, προχωρούμε με τέρμα ταχύτητα τις σχέσεις Ελλάδος-ΗΠΑ εν μέσω της πολιτικής μετάβασης της Ελλάδας και συνέχισε. Η εμπιστοσύνη και η υποστήριξή μας στη νέα κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να είναι ισχυρότερη. Αυτή είναι μια στιγμή μεγάλης αισιοδοξίας στις σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ, αλλά και απαράμιλη ευκαιρία, αναγνωρίζοντας βέβαια ότι η κυβέρνηση Τσίπρα έκανε τόση πολύ καλή δουλειά για να βοηθήσει την Ελλάδα να ενισχύσει τους δεσμούς της με την Αμερική, ώστε η χώρα έχει μετατραπεί από πηγή προβλημάτων σε πηγή λύσεων τάχα μου για τη στρατηγική σημαντικά περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Ένας πυλώνας σταθερότητας σε μια δύσκολη περιοχή και μια χώρα που μοιράζεται βασικούς στρατηγικούς στόχους με τις ΗΠΑ σε ένα τόξο 270 μοιρών από τα Δυτικά Βαλκάνια ως τη Μαύρη Θάλασσα, την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Και συνέχισε. Προσδοκούμε συνεχή και ευρεία πολιτική στήριξη στην Ελλάδα για την πρόθεση της συμμαχίας μας, λέγοντας «Είμαστε ενθουσιασμένοι να οικοδομήσουμε πάνω στο στρατηγικό διάλογο του 18 για να αποδείξουμε μελλοντικά κέρδη της συμμαχίας ΗΠΑ-Ελλάδας, ειδικά για την ενέργεια,
το διμερές εμπόριο, την άμυνα, την περιφερειακή σταθερότητα και τους δεσμούς μεταξύ των ανθρώπων. Έχω μιλήσει με αρκετούς νέους υπουργούς για να συζητήσουμε τομείς στους οποίους μπορούμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία, να ενθαρρύνουμε από την επιθυμία τους να δράσουν γρήγορα και αποφασιστικά για να ευανθύνουν τους δεσμούς μας. Ο πρέσβης των ΗΠΑ κοινικότατα είπε ότι πρώτον, ο στρατηγικός διάλογος ξεκίνησε επί ΣΥΡΙΖΑ το 2018 και οδήγησε μεταξύ άλλων και στη νέα Ελληνοαμερικανική Συμφωνία. Δεύτερον, ο ΣΥΡΙΖΑ με τον νόμο 46/2019 ρύθμισε θεωρητικά λεκτικά εκ νέου τα θέματα της υπηρεσίας υποδοχής πλοίων και πολεμικής χρησιμοποίησης λιμένων. Δηλαδή, κατάργησε το νομοθετικό διάταγμα 3884 του 58 και στο νέο νόμο έβαλε σχεδόν αυτούσιο το άρθρο είδηση της υπηρεσίας του νομοθετικού διατάγματος που κατάργησε. Συμπλήρωσε, πρόβλεψε τη συμμετοχή στις σχετικές με τους λιμένες ομάδες εργασίας, όμως των εμπειρογνωμόνων της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών και επιτροπές, δηλαδή σε κάθε λιμάνι που ο υπουργός θα καθορίσει ότι υπάρχει αντίστοιχη επιτροπή και τέλος εξουδητοποιεί για την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων με τα οποία θα καθορίζονται τα λιμάνια που θα συγκροτηθούν οι επιτροπές αυτές και τον τρόπο που θα στελεχωθούν. Δηλαδή, από την πίσω πόρτα και χωρίς καμία διαφανή και ξεκάθαρη διαδικασία, μπορεί να γίνει κάθε λιμάνι και μια μικρή ή μεγάλη βάση ελιμενισμού ξένων πολεμικών πλοίων. Τρίτον, η Νέα Δημοκρατία στις 30 Ιανουαρίου του 2020 κύρωσε το πρωτόκολλο τροποποίησης της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας μεταξύ της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών του 1990, το οποίο είχε προετοιμαστεί και συμφωνηθεί από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με το οποίο πέρα των άλλων διατηρούσε τις υπάρχουσες σε λειτουργία αμερικανικές βάσεις και επιπλέον πρόσθεται την αεροπορική βάση της Λάρισας, τη βάση αεροπορίας στρατού στο Στεφανοβίχη, άλλες άγνωστο αριθμό εγκαταστάσεις των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων που θα συμφωνούνται αμοιβαία με εσωτερικές διαδικασίες και βέβαια το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και άλλες τοποθεσίες που αμοιβαία θα συμφωνούσαν τα μέρη με εσωτερικές διαδικασίες, δηλαδή χωρίς κανέναν έλεγχο και διαφάνεια. Και μετά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, συνεπής απέναντι στις ΗΠΑ, υπέγραψε τη νέα Ελληνοαμερικανική Συμφωνία που μετατρέπει όλη τη χώρα σε Αμερικανονατοϊκή βάση. Πριν να στεγνώσει καλά-καλά το μελάνι των υπογραφών, στις 14 Οκτωβρίου, αυτή η συμφωνία τροποποιήθηκε με την υπογραφή νέας στην Ουάσιγκτον, που υπογράφηκε η λεγόμενη εφαρμοστική διευθέτηση αυτής της συμφωνίας, που ανοίγει διάπλατα το δρόμο για την υλοποίηση όσων προβλέπονται σε όλα τα άρθρα της. Αυτή είναι μια εξέλιξη που μετατρέπει πραγματικά και όχι δυνητικά ολόκληρη τη χώρα σε μια απέραντη επιθετική βάση εξόρμησης των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Ταυτόχρονα όμως την κάνει και στόχο των αντίπαλων υπεριαλιστικών κέντρων. Αυτή είναι η συμφωνία που βάζει στο μάτι του Κυκλώνα και την Αλεξανδρούπολη όλους εσάς και τα παιδιά σας. Η νέα αυτή συμφωνία, το τροποποιητικό πρωτόκολλο όπως επίσημα αποκαλείται, αναφέρει συγκεκριμένες τοποθεσίες που οι Αμερικανοί έχουν επιλέξει να αναπτύξουν πρόσθετες δυνάμεις. Μεταξύ αυτών είναι το στρατόπεδο Γιαννούλη στην Αλεξανδρούπολη, το οποίο επιλέχθηκε λόγω της εγκύτητάς του με το λιμάνι και το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Το λιμάνι και το αεροδρόμιο, τα οποία τα τελευταία χρόνια δέχτηκαν πολύ μεγάλο αριθμό Αμερικανονατοϊκών δυνάμεων, οι οποίες προωθήθηκαν στη συνοριαγραμμή με τη Ρωσία. Άλλωστε, αυτές τις μέρες εντείνονται οι προετοιμασίες, καθώς αναμένεται νέα φουρνιά αμερικανικών πλοίων που θα φέρουν τεράστιες δυνάμεις στην Ευρώπη μαζί με τον οπλισμό τους και μέσα οχήματα, άρματα, ελικόπτερα κτλ. Ενώ ταυτόχρονα θα απομακρύνουν δυνάμεις που αναπτύχθηκαν στο ευρωπαϊκό θέατρο επιχειρήσεων όλο το προηγούμενο διάστημα. Το στρατόπεδο Γεωργούλα στη Νέα Ιωνία του Βόλου. Ο χώρος αυτός συνδυάζει την εγκύτητα τόσο με την παρουσία των Αμερικανών στην αεροπορική βάση της Λάρισας, όσο και με τη βάση της αεροπορίας στρατού στο Στεφανοβίχη. Το πεδίο βολής στο λιτό χορό της Πιερίας είναι μια υποδομή που έτσι κι αλλιώς αξιοποιούσαν για ασκήσεις και βολές στα αμερικανικά πληρώματα των ελικοπτέρων και οι πεζοναύτες, που αναπτύσσονταν περιοδικά στη χώρα όλα τα τελευταία χρόνια, δηλαδή από την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ. Επιπλέον, η περιοχή διαθέτει ιδανικές ακτές για αποβάσεις στρατιωτικών δυνάμεων μεγάλης κλίμακας και είναι ιδανικές για τους Αμερικανονατοϊκούς, γιατί επιπλέον βρίσκονται πάνω σε οδικούς άξονες που οδηγούν ταχύτητα στις Βαλκανικές χώρες.
Τέλος, επεκτείνουν και άλλο τις εγκαταστάσεις των Αμερικανών στην αρχική βάση του στη Σούδα, επιτρέποντας τη στάθμευση, διεκπεραίωση και υποστήριξη ακόμα περισσότερων μονάδων και μέσων. Τις υπογραφές της συμφωνίας και τις προβλέψεις της έσπευσε να χαιρετήσει η ίδια η διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων που σταθμεύουν στην Ευρώπη, χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία αυτή θεμέλιο λίθο με όρους ενδυνάμωσης και εμπάθησης των Αμερικών σχέσεων με την Ελλάδα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, αφού εκδίασε την πρόοδο που συντελέστηκε στη σύνταξη αυτών των συμφωνιών την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε πως είναι αξιοθαύμαστη η απόσταση που καλύψαμε έκτοτε. Το ανησυχητικό βέβαια στις δηλώσεις του Πάγιατ δεν είναι οι αναδρομές του, είναι η αναγγελία των μελούμενων. Εστιάζοντας σε αυτή τη σημαντική πρόοδο, προανήγγειλε το ακόμα χειρότερα, δήλωνας ότι έχουν και άλλα τέτοια σχέδια για το άμεσο μέλλον. Μετέφερε το σαφές μήνυμα από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών ότι οι αμυντικές μας σχέσεις, όπως είπε, βρίσκονται μέσα σε κορύφωση, αλλά όχι ακόμα στην κορυφή. Όπως και ότι θα συνεχίσουμε να χτίζουμε και να επεκτείνουμε αυτές τις σχέσεις, δηλαδή και νέες βάσεις. Αυτό δείχνει πως με την πολυπτυχή των διαδοχικών ελληνικών κυβερνήσεων το βαρέλι δεν έχει πάτο. Πριν καλά-καλά στεγνώσει το μελάκι της νέας κατάπτυξης της συμφωνίας, φαίνονται ήδη τα αποτελέσματά της. Το τελευταίο διάστημα στην αεροπορική βάση Λάρισας, που στην πράξη πλέον λειτουργεί σαν κόμβος υποστήριξης και διασποράς των Αμερικανικών αεροπορικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή, ολοκληρώθηκε η μεταστάθμιση 15 μαχητικών F-15 της πολεμικής αεροπορίας των Αμερικανών, που επιχειρεί στην Ευρώπη και του προσωπικού υποστήριξής της στην 110 πτέρυγα μάχης. Τα αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη μετά τη μεταστάθμευσή τους από τις ΗΠΑ στη Λάρισα, τι έκαναν, προχώρησαν σε ταχαία εκ νέου ανάπτυξη σε αεροπορικές βάσεις σε Βουλγαρία και Ρουμανία, όπου ολοκλήρωσαν αεροπορικές επιχειρήσεις με συμμάχους του στη Μαύρη Θάλασσα. Εστιάζοντας όμως την περιοχή της στην Αλεξανδρούπολη και να καταλάβουμε απλά τον επικίνδυνο ρόλο που η κυβέρνηση καλεί να παίξει η Αλεξανδρούπολη στην ευρύτερη περιοχή, σαν νέο ορμητήριο πολέμου, εντάσσοντάς την στα αμερικανονατοϊκά σχέδια στο πλαίσιο του ανταγωνισμού των ΗΠΑ με τη Ρωσία και την Κίνα, αρκεί να δούμε τα όσα δήλωσε δημόσια ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην Washington Post. Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, που βρίσκεται στη βορειοανατολική Ελλάδα, πολύ κοντά στην Τουρκία, θα αποτελέσει το φυσικό σημείο εισόδου για τα στρατεύματα των Ηνωμένων Πολιτειών ή του ΝΑΤΟ στην περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης. Χαρακτηριστικό είναι επίσης αυτά που ανέφερε σε ενημερωτικό δελτίο η 598 Αμερικανική Ταξιαρχία Μεταφορών. Το στρατηγικό τοποθετημένο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης έχει αναδειχθεί σε ζωτικό και ιδιαίτερα ικανό συγκοινωνιακό κόμβο για τις δυνάμεις του Αμερικανικού στρατού στην Ευρώπη. Και βέβαια και οι δηλώσεις του διοικητή της παραπάνω ταξιαρχίας, συνταγματάρχη Χέρς, ότι αυτό το λιμάνι θα μας επιτρέψει να μετακινήσουμε δυνάμεις μάχης γρήγορα και αποτελεσματικά σε ένα όλο και πιο χρήσιμο μέρος της περιοχής των επιχειρήσεών μας. Από το 19, το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης έχει παίξει καθοριστικό ρόλο σε μεγάλες κλίμακες ασκήσεις και επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ υπό την ηγεσία του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως οι ασκήσεις Defender Europe και οι επιχειρήσεις, γιατί επιχειρήσεις είναι, Atlantic Resolve, που ξεκίνησαν το 14 μετά τα γεγονότα στην Κρυμαία. Πάνω από 1.000 στρατιωτικά οχήματα και 120 ελικόπτερα αναμένεται να περάσουν τις επόμενες μέρες από τις εγκαταστάσεις του λιμανιού, ενώ στην πόλη βρίσκονται ήδη περισσότεροι από 400 αξιωματικοί του Αμερικανικού στρατού. Η μετακίνηση αφορά εναλλαγή δυνάμεων και μέσων που έχουν αναπτυχθεί στην Ευρώπη στο πλαίσιο της επιχείρησης Atlantic Resolve, οι οποίες θα αναδιπλωθούν στην Ελλάδα για να επιστρέψουν στις ΗΠΑ και στο ονομαζόμενο από τους Αμερικανικούς Ευρωπαϊκό Θέατρο Επιχειρήσεων θα αναπτυχθούν νέες δυνάμεις. Παράλληλα, νέες δυνάμεις, αντίστοιχες, κινούνται προς την ίδια περιοχή για την Ολλανδία. Η διοίκηση χερσαίων δυνάμεων των ΗΠΑ στην Ευρώπη και στην Αφρική, από την έδρα της στο Wiesbaden της Γερμανίας, ανακοίνωσε ότι από την 1η μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου
ελικόπτερα του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών είναι προγραμματισμένο να αναχωρήσουν από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και να πετάξουν σε σχηματισμούς προς το Στεφανοβίκη και προς τη Ρουμανία. Οι πίστες, λένε, είναι σχεδιασμένες να πραγματοποιούνται μετά τις 8 και μέχρι τις 6 το απόγευμα, λαμβάνοντας μέτρα που προβλέπονται από τις σχετικές μόνιμες διαδικασίες μείωσης θορύβου, δηλώνοντας ότι είναι για να μην ενοχληθούν οι κάτοικοι και ότι θα παίρνουν επιπλέον μέτρα καλής γειτονίας, διατηρώντας παράλληλα τη μαχητική ικανότητα των ελικοπτέρων. Οι δυνάμεις αυτές προορίζονται να συμμετάσχουν σε ανατολικές ασκήσεις πολέμου, είναι πρόβες πολέμου, επιχειρήσεις, καθώς κλιμακώνεται η αντιπαράθεση με τη Ρωσία σε όλη τη συνοριακή γραμμή από τη Βαλτική μέχρι τις ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Όλα αυτά δείχνουν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης είναι το ορμητήριο για τις αμερικανονατοικές δολοφονικές μηχανές, πράγμα που κάνει την περιοχή στόχο πρώτης προτεραιότητας. Η ανάπτυξη αμερικανονατοικών δυνάμεων στην αυλή της Ρωσίας έχει προκαλέσει τις σφοδρές αντιδράσεις της. Ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν πρόσφατα προειδοποίησε ότι η Μόσχα θα συνεχίσει τις προσπάθειες για στρατηγική ισοτιμία με τους ανταγωνιστές της, κυρίως τις νατοικές δυνάμεις. Το τι σημαίνει αυτό, το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Ο φθαλμός του βιοφθαλμού και η Αλεξανδρούπολη βρίσκεται ήδη στο μάτι του κυκλώνα. Όλες οι υποδομές που χρησιμοποιεί το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι εν δυνάμει στόχοι του πυροβλητικού οπλοστασίου της Ρωσίας. Φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε σε μια χρονική περίοδο που πραγματοποιούνται σημαντικές κινήσεις στην παγκόσμια σκακέρα. Είναι κινήσεις μεγάλης στρατηγικού βάθους, όπως είναι η συμφωνία Άκους μεταξύ Αυστραλίας, Ηνωμένου Βασιλείου και Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις. Παρατηρούμε ότι σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές της Γης αναπτύσσονται θερμές εστίες. Στον Ινδοειρηνικό, στη Μέση Ανατολή, στην Αφρική, στον Περσικό Κόλπο, στην Ανατολική Μεσόγειο, στα Βαλκάνια, στον Κάφκασο, στη Μαύρη Θάλασσα. Η κούρσα των ανταγωνισμών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Κίνα και τη Ρωσία και τους συμμάχους της είναι σε εξέλιξη. Οι εξελίξεις αυτές έχουν καταλυτικές επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή μας. Δεκάδες χιλιάδες νατοικοί στρατιώτες είναι παραταγμένοι με το δάχτυλο σκανδάλι στα ευρωρωσικά σύνορα. Απέναντί τους αλυτώσει Ρώσοι. Μια σπίθα αρκεί για να γίνει ανάκληση. Με ασύλληπτης καταστροφής ισχύως πυραυλικά συστήματα σημαδεύουν ένα τον άλλο. Το ΝΑΤΟ ήδη έχει εξαγγείλει ακόμα και προληπτικό πυρηνικό χτύπημα δυνάμεις συμμαζεύοντας την περιοχή μας. Η Ελλάδα δίνει στρατιωτικές βάσεις στο ΝΑΤΟ και στις ΗΠΑ. Είναι επιθετικές βάσεις και δεν είναι καθόλου αμυντικές. Όλα αυτά υλοποιούνται στο έδαφος της υπάρχουσας Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας. Η πείρα του λαού μας σχετικά με το ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οδυνηρές. Αποσκοπούν να κρατήσουν την Τουρκία στο δυτικό στρατόπεδο, να αποδυναμώσουν τις σχέσεις που αναπτύσσει με τη Ρωσία ή ακόμα να αξιοποιηθεί ο τουρκικός στρατός σε ανατολικές αποστολές και να πουλάνε οπλικά συστήματα. Όλα αυτά τροφοδοτούν την επιθετικότητα της κυρίας της τάξης της Τουρκίας. Είναι γνωστό ότι διαχρονικά οι δυνάμεις του ευρωατλαντισμού ανέχονται την αμφισβήτηση της κυριαρχίας των ελληνικών νησιών, την κατοχή της Κύπρου και δουλεύουν για τη διχοτόμηση του νησιού. Αποτελεί πρόκληση η προσπάθεια των διαδοχικών κυβερνήσεων να δικαιολογήσουν τις αποστολές ελληνικών δυνάμεων στο εξωτερικό με την επίκληση τάχα μου σχετικών αποφάσεων του ΟΗΕ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Η θέση μας δεν μπορεί να είναι άλλη από τη δυναμική απέτηση καμιά συμμετοχή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων σε υπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό, σε στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά των άλλων λαών. Να επιστρέψει η ελληνική στρατιωτική ομάδα για η Patriot στη Σαουδική Αραβία και να μην αποσταλούν στρατιωτικές δυνάμεις στο Σαχέλ και στην Αφρική. Με την ευκαιρία θα ήθελα να απευθυνθώ και στα ενεργεία στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, λέγοντάς ότι γνωρίζω πολύ καλά το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη συμπεριφορά σας εντός και εκτός υπηρεσίας σας και τις δεσμεύσεις που απορρέουν από αυτό. Παράλληλα, γνωρίζω ότι η συντριπτική πλειοψηφία σας προέρχεται από τις λαϊκές οικογένειες και ότι έχετε βιώσει τις συνέπειες των διαχρονικών αντιλαϊκών πολιτικών των ελληνικών κυβερνήσεων. Αφού γραστείτε την γραβή αγωνίας του λαού και πέρα από τις υπηρεσιακές σας δεσμεύσεις, συνειδητά
Συνειδησιακά ταυτιστείτε με τις ρίζες σας και με τον λαό. Φίλες και φίλοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, το κουβάρι, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι πολύ επικίνδυνα μπερδεμένο. Ο μόνος που μπορεί αληθινά να το ξεπερδέψει είναι μόνο ο λαός. Ας εμπιστευτούμε και ας στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις την Επιτροπή Ειρήνης. Ο λαός της Αλεξανδρούπολης πρέπει με την ενεργή συμμετοχή του να φουντώσει το αντιυμπεριαλιστικό φιλελληνικό κίνημα διεκδικώντας. Να μην εγκατασταθεί αμερικανονατοϊκή βάση στην Αλεξανδρούπολη. Να καταργηθεί η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις στρατιωτικές βάσεις. Να κλείσουν όλες οι αμερικανονατοϊκές βάσεις. Καμιά συμμετοχή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων σε υπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό. Αποδέρμευση από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κανένας Έλληνας φαντάρος και στρατιωτικός να μην χρησιμοποιηθεί για τη διευκόλυνση των αμερικανονατοϊκών στην Αλεξανδρούπολη και όπου αλλού. Οι φαντάροι και ο λαός της περιοχής έχουν κάθε λόγο να αγανακτούν και να διαμαρτύρονται την παρουσία των Αμερικανών στην πόλη τους. Η Αλεξανδρούπολη να γίνει λιμάνι των λαών και όχι ορμητήριο των υπεριαλιστών. Καλή δύναμη σε όλους και όλες. Ευχαριστώ πολύ.